Καλωσορίσατε στο Back to Handmade, στη δημιουργική πλευρά της ζωής. Είμαι Φωτεινή και σήμερα έχουμε πλεκτό σκουφάκι με τα δάχτυλα. Είναι πανεύκολο, κάνε την εγγραφή σου, πάτε το like και πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο. Για το σκουφάκι χρησιμοποίησα το συγκεκριμένο νήμα, είναι τζάμπο 150 γραμμάρια, 50 μέτρα, 51% μαλλί, 49% ακριλικό. Βλέπετε την επεξεργασία του, είναι ιδιαίτερος ο τύπος αυτού του νήματος. Οποιοδήποτε μαλλί τέτοιου τύπου στην κατάψυξη για 24 ώρες, έτσι ώστε λίγο να βοηθήσει να μην δημιουργηθεί πολύ έντονο, να μην βγάζει πολύ έντονο χνούδι, και αναδιαστήματα μπορείτε να το ξαναβάζετε στην κατάψυξη και αφού το πλέξετε. Φυσικά τώρα αυτό είναι εύκολο το σκουφάκι, αλλά αν είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, εκτός αν έχετε ψυγείο καταψύχτη ας πούμε. Λοιπόν, κόβουμε για να τυλίξουμε το νήμα. Δεν ξέρω αν σας διευκολύνει, αν σας αρέσουν. Συνήθως δεν τα προτιμώ. Δεν τα προτιμούν οι περισσότεροι πλέκτες αυτού του τύπου τα νήματα, γιατί είναι και η διαδικασία του τυλίγματος. Εμένα μου θυμίζει τη γιαγιά μου, τη μαμά μου και μου αρέσει. Αυτό ήταν και πολύ λίγα μέτρα. Προσοχή, όχι τραύμα, γιατί ξεχυλώνει και κόβεται. Για την πρώτη μας θηλιά με τα δάχτυλά μας κάνουμε ένα ανάποδο γάμα. Περνάμε την κλωστή και τραβάμε το νήμα μας. Έτσι, και τώρα τοποθετούμε τα δύο δάχτυλα μέσα στη θηλιά και τραβάμε το νήμα από το κουβάρι μας. Όχι πολύ σφιχτά, ούτε πολύ χαλαρά, και συνεχίζουμε, επαναλαμβάνουμε. Μπορείτε να μετρήσετε την περίμετρο του κεφαλιού σας ή να χρησιμοποιήσετε ενδεικτικά τις συγκεκριμένες. Αυτό που πλέκω αυτή τη στιγμή είναι 25 πόντι, όχι 125 πόντι, είναι για large, είναι oversize, και αυτή είναι η αλυσίδα μας, βλέπετε πόσο όμορφη και σταθερή είναι. Εάν δεν σας βγαίνει, μέχρι να το βρείτε, ξυλώστε το και πάλι από την αρχή. Είναι καλό να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη αλυσίδα, μιας και θα είναι η βάση για το σκουφάκι μας. Είναι σκουφάκι που το έχω πλέξει εδώ και χρόνια. Μου αρέσει, είναι απλό κατά τη γνώμη μου το σχέδιο, είναι υπέροχη εισαγωγή να κάνετε και τα παιδιά να πλέκουν με τα δάχτυλα, είναι κάτι υπέροχο, δεν χρειάζεται και αξεσουάρ. Και τώρα για να κάνουμε την ένωση, γιατί θα πλέξουμε σαν κύκλο, θα έχουμε καταρχάς την αλυσίδα να μην είναι στριμμένη, να είναι στην ίδια πλευρά, και θα πλέξουμε στην πίσω θηλιά από την αλυσίδα μας. Πίσω θηλιά είναι αυτό που δημιουργείται το φουσκωματάκι που είναι σαν κυματάκι. Θα βρούμε την πρώτη μας θηλιά από τον πρώτο που ξεκινήσαμε και θα περάσουμε νήμα από το κουβάρι μας. Για να διευκολυνθείτε περισσότερο, όταν λέμε την πίσω θηλιά, έχει τρεις θηλιές το κάθε γαϊτανάκι, ο κάθε πόντος, μπροστά και η πίσω. Αυτή είναι η πίσω που φουσκώνει και η μπροστά είναι αυτές οι δύο που δημιουργούν σαν μια πλεξουδίτσα ας πούμε. Μπροστά και πίσω. Εμείς θα πάμε και θα δουλέψουμε στην πίσω, έτσι ώστε θα είναι έτοιμο το τελείωμα και το φοράτε κατευθείαν, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Σηκώνουμε τη θηλιά και περνάμε το νήμα με τα δάχτυλά μας. Θα βρείτε τον τρόπο. Αυτό του είδους τα νήματα διαχωρίζονται εύκολα οι ίνες, οπότε προσέχουμε να πιάνουμε την κάθε θηλιά ξεχωριστά, όλες τις ίνες να σηκώνουμε και να περνάμε το νήμα μας, έτσι ώστε να μην υπάρχουν τραβήγματα ή ανομοιομορφία στο πλεκτό. Και συνεχίζουμε πλέκοντας περιμετρικά. Είναι ένα πολύ όμορφο δώρο, θα δημιουργήσω και ένα playlist που θα έχω έτσι εύκολα δωράκια, τα οποία μπορείτε να τα πλέξετε ή γενικότερα εύκολα πλεκτά, μπορείτε να τα κάνετε και για τον εαυτό σας.
Θα βάλω εννοείται και αυτό το σκουφάκι, θα βάλω και τα σκουλαρίκια και κάποια άλλα βίντεο που θα ανέβουν και εν ώψη των εορτών, αλλά γενικότερα πάντα ένα χειροποίητο δώρο είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάντα ευπρόσδεκτο, μιας και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από οποιοδήποτε άλλο του εμπορίου. Συνεχίζετε με το ρυθμό σας, δεν χρειάζεται να βιάζεστε, συνεχίζετε με το ρυθμό σας. Εάν δεν βρείτε αυτό το νήμα, μπορείτε να βάλετε διπλό νήμα, το πιο χοντρό που θα βρείτε, ή και τριπλό για να φτάσετε σε αυτό το αποτέλεσμα. Απλά εκεί, εάν δεν έχετε καθόλου εξοικείωση με το πλέξιμο, θα σας μπερδέψει περισσότερο γιατί θα είναι περισσότερη η κλόνη. Ενώ αν βρείτε ένα χοντρό νήμα τζάμπο, θα είναι πολύ πιο εύκολο. Όταν λέω τζάμπο, είναι η κατηγορία του νήματος, δεν είναι τα γνωστή αλυσίδα, για να μην παρεξηγηθούμε, το λέω και αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας σχόλια, ευχαριστώ για όσους κοινοποιούν στην ομάδα, μου στέλνουν φωτογραφίες με τις δημιουργίες που φτιάχνετε με τη βοήθεια των βίντεο, θα χαρώ να δω περισσότερα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα εφόσον μοιράζομαι όλα αυτά τα βίντεο μαζί σας. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω ότι έχουν ανταπόκριση και τα πλέκετε, σας αρέσουν τα σχέδια. Το κανάλι έχει γεμίσει με πολύ περιεχόμενο και τώρα ανεβαίνει συνέχεια καινούριο, οπότε σίγουρα θα βρείτε κάτι που θα σας αρέσει. Μπορείτε να κοινοποιείτε το κανάλι και σε φίλους σας για να με βοηθήσετε να αναπτυχθεί. Και βλέπουμε πώς ολοκληρώθηκε ο γύρος μας και πώς πήρε τη μορφή. Σε αυτές τις θηλιές θα πλέκουμε περιμετρικά. Τώρα, στην αρχή του γύρου, καλό θα ήταν να τοποθετήσετε έναν ποντοδείκτη στην πρώτη θηλιά, δηλαδή στην πρώτη θηλιά του κάθε γύρου, να βάζετε τον ποντοδείκτη και να τον μετακινείτε. Γιατί ουσιαστικά θα πλέξουμε με το μήκος, ανάλογα ποιο μήκος σας αρέσει εσάς, και θα σταματήσετε να ξέρετε που θα είναι η αρχή του γύρου σας για να σταματήσετε το σκουφάκι για να είναι ομοιόμορφο. Οπότε τοποθετήστε εκεί ένα ποντοδείκτη, μια κλωστούλα, μια παραμάνα, κάτι να το βρίσκετε και συνεχίστε να πλέκετε. Αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος να πλέξετε την ανάποδη βελονιά, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που σας δείχνω είναι με τα δάχτυλα να πλέκουμε την ανάποδη βελονιά του πλεξίματος, οπότε απλά ανοίγουμε τη θηλίτσα και σμπρώχνουμε με το άλλο δάχτυλο ή τραφάμε. Θα βρείτε εσείς ποιος είναι ο δικός σας τρόπος που σας ταιριάζει καλύτερα και συνεχίζουμε με αυτό το ρυθμό, με το ρυθμό σας. Πραγματικά αν κάποιος δεν το καταφέρει σε μία ώρα, στείλτε μου σχόλιο και πείτε μου: Φωτεινή, δεν τα κατάφερα σε μία ώρα. Σίγουρα το πονπον ίσως χρειαστεί παραπάνω, αλλά αν το αφήσετε χωρίς το πονπον σκέτο, θέλει πολύ λιγότερο χρόνο για να το φτιάξετε, οπότε πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Βλέπουμε πώς πήρε τη μορφή του και προχωράει. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να πλέξετε και τις κουβέρτες τις γνωστές, η μαξιλάρι. Φυσικά αυτό το νήμα, τύπος νήματος είναι πολύ ακριβό. Παρ' όλα αυτά καλό είναι να ξεκινήσετε κάτι μικρό, να δείτε αν σας ταιριάζει, να χαρείτε κιόλας κτλ. Και αν έχετε και την οικονομική δυνατότητα και βρείτε κάποια καλή ποιότητα, να πλέξετε και κάτι μεγαλύτερο. Είναι πάρα πολύ όμορφο και προσθέτουν στο χώρο μια έξτρα ζεστασιά, κουχουλιάρικα, ειδικά αν κάνετε κουβέρτα. Αυτός είναι ο τρόπος, απλά τώρα πλέκουμε περιμετρικά, διαφορετικά θα πλέκαμε στη σειρά μας δεξιά-αριστερά. Ξέρω αν υπάρχει ενδιαφέρον, αν θα θέλατε, ίσως σε κάποιο άλλο βίντεο δείξουμε και κάποια άλλη βελονιά. Thank you.
Βλέπετε, αυτή είναι η καλή πλευρά. Τώρα θα σας δείξω τι θα γίνει αν σας πέσει κάποιο θηλιά. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν είναι πολύ τεντωμένες οι θηλιές, οπότε μετακινώντας να φύγει. Προσέχουμε να στερεώσουμε τις δεξιά και αριστερά από την θηλιά που έχει φύγει και τη σηκώνουμε και περνάμε κατευθείαν το καινούριο νήμα και το στερεώνουμε καλύτερα, τραβάμε καλύτερα τη θηλιά μας. Αυτό μπορεί να συμβεί, όμως δεν είναι κάτι, επανέρχεται, σηκώνετε τον πόντο, εδώ δεν υπάρχει, ο τρόπος που περνάμε το νήμα μας είναι τόσο απλός που δεν θα αλλάξει κάτι στη μορφή που πλέκουμε, είναι μια χαρά δηλαδή. Αυτή για να γνωρίζετε είναι η ανάποδη πλευρά και αυτή η καλή. Ουσιαστικά με τη βελονιά μας όταν πλέκουμε σε κυκλική, με κυκλικό τρόπο συνέχεια την ανάποδη, η μία πλευρά θα δημιουργείται η ανάποδη πλευρά εφόσον πλέκουμε την ανάποδη βελονιά και η άλλη πλευρά θα είναι η καλή πλευρά. Συνεχίζουμε. Βλέπετε πως ανοίγει έτσι και γίνεται ήδη πολύ χορταστικό. Μετρήστε το είτε στο κεφάλι σας για το μήκος. Αυτό είναι oversize, χαχόλικο, το είδατε και που το φοράω. Αν θέλετε κανονική γραμμή 21 εκατοστά ή μετρήστε εσείς το αγαπημένο σας κουφάκι. Αν το θέλετε έτσι χαχόλικο, 25 με 26. Για να μειώσουμε πριν την τελευταία μας βασικά η τελευταία μας σειρά για να μειώσουμε, πλέκουμε δύο πόντους μαζί και έναν μόνο του. Πιάνουμε απλά τις δύο θηλιές και περνάμε από εκεί το νήμα. Αυτό είναι πολύ ωραία πρόταση να το πλέξετε και με τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, γενικότερα με κάποιον που θέλετε έτσι να δείξετε, να τον γλυκάνετε, να δει λίγο το χώρο του χειροποίητου, γιατί πολύ απλά θα φτιάξει κάτι με τα χέρια του κυριολεκτικά μέσα σε μία ώρα που θα το έχει και θα χαίρεται. Κόβουμε εφόσον έχουμε φτάσει στο τέλος του σκουφιού και τώρα για να το ενώσουμε, να το δέσουμε, να το στερεώσουμε και να κλείσουμε τους πόντους, θα χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο νήμα γιατί θέλουμε να τραβήξουμε και να δέσουμε, οπότε αυτό το νήμα δεν θα διαλυθεί, θα κοπεί. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, οπότε περνάμε με μια βελόνα μας, περνάμε ένα σταθερό νήμα, είτε βακερό, ακριλικό, ό,τι έχετε, και το περνάμε μέσα από όλες τις θηλιές. Το τραβάμε πάρα πολύ καλά και δένουμε, στερεώνουμε κάνοντας αδέσιμο και κόμπο. Σε αυτό το σημείο, εάν δεν βάλετε το πονπον, είναι έτοιμο το σκουφάκι, φόρχεται και από τις δύο όψεις, είναι double fuzz. Κρύβουμε τις κλωστούλες, κάνουμε σφιχτό κόμπο, σφιχτό, δέσιμο και κόμπο. Βλέπετε πόσο δημιουργείται αυτό, το κόβουμε. Τριμάρισμα από την αρχή. Αυτό το στυλ νήματος το κάνει αυτό, να το γνωρίζετε, για να μην δυσαρεστηθείτε, γιατί όπως είπαμε δεν είναι ένα οικονομικό νήμα. Και κρύβουμε τις άκρες από το νήμα, βάζουμε με την τάπεστρη και το κρύβουμε μέσα πλέκοντας σαν να υφαίνουμε. Βλέπετε πως όταν τραβάω πως ανοίγει το νήμα. Δηλαδή δεν είναι για πάρα πολύ να τραβήξετε το νήμα κάπως συνεχόμενα για να ράψετε, γιατί 3-4 φορές μετά θα ανοίξει εντελώς. Κρύβουμε και την πάνω. Θα χαρώνουμε μόλις απλέξει τα σκουφάκια να τα βάλετε και στην ομάδα στο Facebook. Χαίρομαι κάθε φορά όταν μου δείχνετε κάτι, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Και έτοιμο να φορεθεί και από τις δύο πλευρές, πλύνετε το στο χέρι, στεγνώστε το οριζόντια
και είναι μια χαρά. Πάμε τώρα να δείξουμε πώς πλέξουμε ένα πολύ μεγάλο πον-πον, 35 φορές στα 4 δάχτυλα. Αυτού του είδους το νήμα δεν φεύγει εύκολο, οπότε δεν θέλει κάτι ιδιαίτερο. Κόβουμε το νήμα μας και το αφήνουμε, δηλαδή δεν θα διαχωριστεί, δεν θα χάσουμε το νήμα. Πάλι με ένα σταθερό νήμα το δένουμε πολύ σφιχτά, πολύ πολύ σφιχτά. Έχω δει πολλά πον-πον να διαλύονται, οπότε δέστε το πολύ καλά να μην φεύγουν χλόνι. Αφού το δέσουμε πολύ καλά, το κόβουμε. Το μικρό το ψαλιδάκι φυσικά δεν μπορούσε να κόψει αυτό το τεράστιο νήμα, οπότε πήρα ένα μεγάλο ψαλίδι για να το τριμάρω. Κόβουσιμο και τριμάρισμα. Πολύ χνούδι, πάρα πολύ χνούδι, είναι παντού μετά από αυτό το τριμάρισμα. Πραγματικά παντού. Είναι παντού. Χρειαστήκανε 1-2 μέρες για να τις μαζέψω. Και το τριμάρουμε έτσι όμορφο. Αυτό το πον-πον, να γνωρίζετε ότι με το χτένισμα, βούρτσιμα, θα γίνει πολύ φλάφι σαν γουνάκι. Όμως όταν θα πληθεί θα χαλάσει όλο αυτό το αποτέλεσμα, οπότε αν σας αρέσει να είναι φλάφι, θα το χτενίσετε κάθε φορά που το πλένετε. Στερεώνουμε τώρα με μια βελόνα στο σκουφάκι μας. Θέλουμε να στερεωθεί πάρα πολύ καλά, άρα εφόσον περνάμε με τη βελόνα μας, αυτή που θα επιλέξετε να είναι η ανάποδη πλευρά του πλεκτού, τραβάμε πάρα πολύ καλά, κοιτάζουμε αν έχει ενωθεί καλά, ξανατεντώνουμε και μετά αρχίζουμε και το ράβουμε και το στερεώνουμε πολύ καλά για να είναι σίγουρο το πον-πον ότι δεν θα μας φύγει και αυτό. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, μείνε δυνατός δυνατή, δημιουργικός δημιουργική, μέχρι την επόμενη φορά, πολλά φιλιά! Thank you.